Βρισκόμαστε λοιπόν στο νοσοκομείο Γρεβενών. Έχουμε απέναντί μας τη Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής και Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας, την κυρία Τζηρά, για να μας πει τις ευχές και για τις ιώσεις. Κυρία Τζηρά, που βλέπουμε να είναι σε έξαρση, έτσι. Χρόνια πολλά, να ευχηθώ σε όλους και σε όλες μας. Δυστυχώς, γιατί οι παιδιατρικές μέρες δεν είναι και τόσο καλές, γιατί έχουμε τους μικρούς μας φίλους, οι οποίοι δυστυχώς πλήττονται μετά από όλα τα χρόνια αυτά του κορονοϊού από σοβαρές ιώσεις, που πολλές φορές τους οδηγούν και στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Θέλω να ευχηστήσω την προσοχή ότι τα παιδιά, ειδικά κάτω των 5 ετών, που είναι αγνοί οργανισμοί, που μέσα στα χρόνια της πανδημίας είχαν περιοριστεί στο σπίτι, τα μεγαλύτερα αδερφάκια τους φορούσαν μάσκες και γενικώς ήταν, πέρα από τον κορονοϊό, 2 χρονιές οι οποίες ήταν πολύ καλές για τον παιδιατρικό πληθυσμό. Δυστυχώς όμως τώρα βρίσκονται να είναι στο πρώτο μέτωπο της επίθεσης πολλαπλών ιώσεων με υψηλούς πυρετούς και αφυδάτωση. Σίγουρα, να μιλήσω τώρα για το νομό Γρεβενών, στη δικιά μας την κλινική, πάρα πολλά περιστατικά με γρίφη τύπου Α. Καλό θα είναι λοιπόν οι γονείς όταν βλέπουν ότι τα παιδιά τους έχουν πυρετό υψηλό 39-40 ανατρίωρο τετράωρο και καταβεβλημένα παιδιά να προσέρχονται στο νοσοκομείο, επικοινωνούν με τους παιδιάτρους τους, έτσι ώστε η αντιϊκή αγωγή ξεκινάει εγκαίρως και έχει άμεσα αποτελέσματα. Αυτή είναι και η επίσημη οδηγία της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, ότι όλα τα παιδιά στο πρώτο 48ωρο των εκδηλώσεων των συμπτωμάτων πρέπει να παίρνουν την αντιϊκή αγωγή και φυσικά όσο νοσηλεύονται, έτσι ώστε να προφυλαχτούν τα ίδια από πολυήμερες εμπείρετες ιώσεις και να μην καταλήγουν σε νοσηλεία και για να προφυλάξουμε και τον υπόλοιπο ενήλικο πληθυσμό, γιατί όπως ξέρετε η γρίπη μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Καλή χρονιά να ευχηθώ με υγεία και καλοτυχία. Ευχαριστώ πολύ.